Ελληνικά παραμύθια. Αναζητώντας βασίλισσα. Ζούσε κάποτε ένας βασιλιάς που το όνομά του ήταν Αρχοντίδης. Κυβερνούσε το βασίλειό του με αγάπη και φρόντιζε πολύ καλά τον λαό του. Εκείνοι με τη σειρά τους τον επενούσαν χωρίς τέλος. Θα νομίζατε ότι ένας τέτοιος βασιλιάς θα ήταν ευτυχισμένος, αλλά όχι αυτός. Βλέπετε, ο βασιλιάς ήταν ισχυρός, έξυπνος, ένας αληθινός ηγεμόνας. Ω, ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα! Χαρά μου, κύριε! Αλλά παρόλο που είχε αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά, δεν είχε πραγματικά κανέναν να μοιραστεί τις χαρές του. Και με αυτό εννοώ μια βασίλισσα. Έψαξε για μια γυναίκα που να του ταιριάζει, αλλά καμιά δεν φάνηκε να του ταιριάζει τόσο καλά όσο εκείνη. Γιατί την άφησες? Γιατί δεν καταλάβαινε τίποτα από τα αστεία μου. Καμία τους δεν ξέρει να γελά και να παίζει. Λοιπόν, πώς θα ήθελες να είναι η βασιλίσσά σου? Κάποια που να της αρέσει περιπέτεια. Που να είναι έξυπνη και αστεία, ξέρεις τι εννοώ. Αναρωτιέμαι πότε θα τη βρω. Μια μέρα είδε ένα εμπορικό πλοίο στις αποβάθρες του βασιλείου. Το κοίταξε λαχταρώντας κρυφά να μάθει για τις περιπέτειες που είχαν περάσει. Στην πραγματικότητα αναρωτιέμαι αν πρέπει να παντρευτώ μια πειρατίνα. Δεν νομίζω ότι οι υπηκοοί σας θα χαιρόντουσαν με αυτό. Σωστά. Καθώς παρατηρούσε τους ναυτικούς, του ήρθε μια ιδέα. Οι ναυτικοί έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Ίσως αυτοί γνωρίζουν μια γυναίκα που να μου ταιριάζει. Έτσι, ο βασιλιάς πήγε στους έκπληκτους ναυτικούς και έθεσε την ερώτησή του. Μια γυναίκα που να σας αξίζει, μεγαλειότατε. Τι λέτε για την πριγκίπισσα Έλενα, από το βασίλειο πέρα στα δυτικά? Έχω ακούσει ότι είναι περιζήτητη για την ομορφιά της. Για να μην αναφέρουμε ότι είναι κόρη ενός μάγου. Μα πώς και δεν έχει παντρευτεί ακόμα? Έχουμε ακούσει περίεργες ιστορίες για το πώς γλιστρούσε μέσα από τα χέρια των ανθρώπων. Εννοείς δραπέτευσε? Όχι, για την ακρίβεια ξεγλιστρούσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ ακριβώς, αλλά αυτό έχουμε ακούσει. Αν και υπήρχε αμηχανία, αυτό ευχαρίστησε πάρα πολύ τον βασιλιά. Αποφάσισα να πάω στην πριγκίπισσα Έλενα. Ακούστε, για να ταξιδέψετε από εδώ στο βασιλείο της, θα πάρει 10 χρόνια. Τι? Και για να επιστρέψετε πίσω, άλλα 10. Δεν αστειεύονταν. Με αυτήν την είδηση, η καρδιά του βασιλιά μελαγχόλησε. Τι μπερδεμένη ιστορία! Αντάμυψε τους ναυτικούς και κάλπασε πίσω στο παλάτι πολύ σκεπτικός. Εντελώς χαμένος στην σκέψη του, δεν έβλεπε που πήγαινε. Μεγαλειότατε, βασιλιά Αρχοντίδη! Τι, πού βρίσκομαι? Είχε φτάσει σε έναν αγρό που είχε καλλιεργηθεί σιτάρι. Πόσο υπέροχα χρυσό φαινόταν το τοπίο. Οι αγρότες εδώ πρέπει να είναι καλοί και έντιμοι. Ο βασιλιάς κοίταξε γύρω και εντόπισε 4 άνδρες να δουλεύουν στο χρυσό χωράφι. Όταν τον είδε να τους πλησιάζει, εμφανίστηκαν ξαφνικά. Σε ποιον ανήκει αυτή η φάρμα? Ανήκει σε εμάς, μεγαλειότατε. Είμαστε αδέλφια από μια οικογένεια αγροτών. Οργώνουμε το χώμα, διατηρώντας ταυτόχρονα τα δικά μας ατομικά χαρίσματα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ρώτα τους, τι χαρίσματα εννοούν? Εννοώ, σας παρακαλώ, μεγαλειότατε. Έτσι ο βασιλιάς ζήτησε από τους νεαρούς να μιλήσουν για τα δικά τους ειδικά χαρίσματα και ο μεγαλύτερος, με το όνομα Έντμον, ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να χτίσει έναν πύργο τόσο ψηλό ώστε να μπορεί να δει τα πάντα από εκεί. Ο δεύτερος, ο Κώστια, είπε ότι μπορούσε να φτιάξει ένα σκάφος τόσο γρήγορο που θα προσπερνούσε ακόμη και τα καλύτερα βασιλικά σκάφη.
Νομίζω ότι είναι μόνο ένα κάφημα. Αλλά ακούγεται εντυπωσιακό. Ο τρίτος αδελφός, ο Ντέμιαν, είπε ότι κανένα πλάσμα δεν μπορούσε να του ξεφύγει, γιατί μπορούσε να φτιάξει οποιοδήποτε είδος εργαλείου για να το συλλάβει. Και ανεξάρτητα από πού ερχόταν, θα ήταν πάντα σε θέση να το κρατήσει. Είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Και για πες μου εσύ, νεαρέ μου. Ο νεότερος αδελφός, ο Όρελ, ισχυρίστηκε ότι ήταν ηγητευτής ανθρώπων, ζώων, πουλιών και όλων των πλασμάτων. Τα χαρίσματά σας είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα σε εμένα. Ο βασιλιάς κοίταξε και τους τέσσερις και σκέφτηκε σοβαρά. Και γιατί όχι, αυτό ήταν τέλειο. Ε? Δεν το βλέπεις. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σε πάνε στην πριγκίπισσα Έλενα. Έτσι, τους εξήγησε τι ζητούσε από εκείνους και αυτοί συμφώνησαν με προθυμία. Το επόμενο πρωί, τα τρία αδέλφια ξεκίνησαν τη δουλειά. Ο βασιλιάς ζήτησε να φέρουν διάφορα υλικά για αυτόν. Από τα καλύτερα πετρώματα μέχρι τα πιο δυνατά μέταλλα. Ο Έντμον είχε ήδη αρχίσει να χτίζει τον πύργο του και σε τρεις μέρες ολοκληρώθηκε. Μα δεν είναι καταπληκτικός? Έκπληκτος από τον πύργο, φώναξε τον Έντμον και πήγε να βρει τον Κώστια. Είδα τον αδελφό σου να χτίζει ένα σκάφος με πολύ παράξενο σχήμα. Λοιπόν, τα σκάφη που φτιάχνει δεν μοιάζουν με αυτά που συνήθως βλέπουμε. Γι' αυτό είναι τόσο μοναδικά. Και πράγματι, όταν έφτασαν στην αποβάθρα, το σκάφος που κατασκεύαζε ο Κώστια είχε τελειώσει. Είχε σίγουρα ένα περίεργο σχήμα και μπορούσε κανείς να γελάσει. Αλλά όχι ο βασιλιάς. Είπα, όχι ο βασιλιάς. Συγγνώμη. Μεγαλειότατε, το σκάφος είναι έτοιμο. Ας πάμε, έλα, ας πάμε στον τρίτο αδελφό σου. Περπατούσαν προς το βασιλικό εργαστήριο και είδαν τον Ντέμιαν να επεξεργάζεται ένα ενδιαφέρον εργαλείο. Έμοιαζε με ένα όπλο που μπορούσε να βγάλει δίχτυα. Πιάσε καλύτερα παρά πλήγωσε. Ουάου, είναι ένας ευγενής νεαρός, έτσι? Έτσι φαίνεται. Τώρα, Έντμον, για πες μου, μπορείς να δεις την πριγκίπισσα Έλενα από τον πύργο σου? Α, την έχω ήδη δει! Όταν ετοιμαζόμουν να κατέβω, κοίταξα το ανατολικό τμήμα του κόσμου και είδα την πριγκίπισσα Έλενα. Είναι πολύ όμορφη, αλλά φρουρείται αυστηρά από παντού. Ναι, νομίζω θα είναι δύσκολο. Ο πατέρας της είναι αυστηρός και δεν επιτρέπει εύκολα την πρόσβαση στο παλάτι. Είπατε πως χρειάζεται 10 χρόνια για να πας εκεί. Με το σκάφος μου όμως θα μας πάρει μονάχα 1 εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Τι λες και εσύ λοιπόν, Ντέμιαν? Μπορώ να σας προστατεύσω από οτιδήποτε με το όπλο μου, μεγαλειότατε. Εξαιρετικά. Το μόνο πρόβλημα είναι... Η φρουρή! Μεγαλειότατε, θυμάστε που είπα πως μπορώ να γοητεύσω σχεδόν όποιον θέλω? Σίγουρα μπορώ να μας βάλω στο παλάτι με άνεση. Έτσι, την επόμενη μέρα, όλοι έπλεαν προς το Ανατολικό Βασίλειο. Όπως είπε ο Κώστια, έφτασαν εκεί ακριβώς σε 1 εβδομάδα. Πρέπει να μπούμε στο παλάτι. Όρελ! Όρελ! Α, είστε σαν ένα χαριτωμένο κουταβάκι! Όρελ, κράτα αυτές τις κολακίες για την πριγκίπισσα Έλενα! Μάλιστα, μεγαλειότατε! Περπάτησαν προς το παλάτι και ο Όρελ έπιασε αμέσως δουλειά. Οι φρουροί φαίνεται να κολακεύονται. Όμως αμφιβάλλω αν θα μας αφήσουν. Ω, κοιτάξτε, ο Όρελ μας γνέφει από εκεί. Μας φωνάζει. Με έκπληξη, ο βασιλιάς και τα άλλα αδέλφια περνούσαν κανονικά τις πύλες του παλατιού. Αυτό το παιδί είναι καταπληκτικό.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Όρελ γοήτευε κάθε φύλακα ή πρόσωπο που συναντούσαν, μέχρι που η ομάδα στάθηκε μπροστά στον θρόνο. Πώς φτάσατε ως εδώ? Πού είναι η Βρουρή μου? Υψηλότατε, είμαστε έμποροι και έχουμε ακούσει για το ισχυρό βασιλείο σας. Και εύκολα κανείς καταλαβαίνει πως ένα τέτοιο βασίλειο πρέπει να έχει μόνο τον καλύτερο κυβερνήτη. Ο Όρελ κολάκευε τον μάγο με κάθε δυνατό τρόπο και αγαπητή μου, πως κοκκίνιζε και χαμογελούσε. Δεν σας κάνει να ντρέπεστε να παρακολουθείτε, υψηλότατε? Συγγνώμη, είχα αφαιρεθεί λιγάκι. Από τι? Η υπέροχη πριγκίπισσα Έλενα είναι εδώ. Και η ομορφιά της δεν ήταν καθόλου φήμη. Κοίταξε προσεκτικά τι γινόταν. Υψηλότατε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε στην κόρη σας? Είμαι 100% σίγουρος πως είστε άνθρωπος με ευγένεια και κατανόηση. Σωστά? Ο βασιλιάς έδωσε την άδεια και σύντομα ο Όρελ προσπάθησε να γοητεύσει την πριγκίπισσα. Μίλησε τόσο γλυκά για τα μάτια της και την ομορφιά της που ακόμη και ο βασιλιάς έγινε κατακόκκινος. Αλλά η πριγκίπισσα Έλενα φαινόταν αδιάφορη. Νεαρέ μου, έχω γνωρίσει πολλούς άντρες που προσπάθησαν να με γοητεύσουν και έτσι οι τρόποι σας δεν με εντυπωσιάζουν. Πραγματικά, αυτό σόκαρε τα αδέλφια και τον βασιλιά τρομερά. Λοιπόν, αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Ακούστε, γιατί δεν είστε απλά ειλικρινείς μαζί της? Ειλικρινείς? Θα μπορούσε να πιάσει? Έχετε τίποτε άλλες σπουδαίες ιδέες? Πριγκίπισσα Έλενα, είμαι ο βασιλιάς Αρχοντίδης και έχω ταξιδέψει μέχρι εδώ για να σας ζητήσω σε γάμο. Εάν θα επιθυμούσατε. Ειλικρινά, αυτό είναι κάτι νέο. Εντάξει, θα έρθω μαζί στο βασιλείο σου. Βλέπετε, σας το είπα ότι θα πιάσει. Αλλά θα πρέπει να είστε ικανός να με πιάσετε. Μα τι σημαίνει αυτό? Θα το μάθεις αργότερα. Μπερδεμένος με την ανακοίνωση, αποχαιρέτησε τον μάγο και οδήγησε την πριγκίπισσα στο σκάφος του. Εκείνη ανέβηκε και σύντομα έφυγαν. Μια μέρα στο πέλαγος, η πριγκίπισσα είπε στον βασιλιά: «Η θάλασσα με κούρασε, γι' αυτό αποφάσισα να πάω σπίτι μου». Σπίτι σου? Μα πώς? Ενώ την κοιτούσαν άναυδη, ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε έναν όμορφο κύκνο. Όχι! Όλοι πανικοβλήθηκαν, αλλά ο Ντέμιαν έμεινε ήρεμος, πήρε το όπλο του και στόχευε σταθερά. Πυροβόλησε και πετάχτηκε έξω ένα δίχτυ, παγιδεύοντας τον κύκνο. Γιατί δεν μπορώ να δω τον κύκνο? Έχει μεταμορφωθεί σε ποντίκι! Υποθέτω αυτό εννοούσε όταν έλεγε να την πιάσουμε. Τη στιγμή που άγγιξε το σκάφος, ο Ντέμιαν κυνηγούσε το ποντίκι σαν μια τρελή γάτα. Η πριγκίπισσα δεν μπόρεσε να βρει μέρος για να κρυφτεί και πήδηξε από τη βάρκα. Τώρα έγινε ψάρι! Ο Ντέμιαν κολύμπησε πίσω της κάτω στον βαθύ ωκεανό και τελικά άρπαξε το ψάρι. Ανέβηκε στην επιφάνεια και η πριγκίπισσα πήρε την κανονική της μορφή. Λοιπόν, φαίνεται ότι με έπιασες. Ναι, τώρα θα μείνεις μαζί μου? Ναι, θα έρθω στο βασιλείο σου. Αν μου αρέσεις, τότε μόνο θα σε παντρευτώ. Αν όχι, τότε θα επιστρέψω σπίτι μου. Πολύ καλά. Wow, θα πρέπει πραγματικά να βρεις έναν τρόπο να την κρατήσεις τώρα. Και έτσι έφτασαν στο βασίλειο του βασιλιά Αρχοντίδη. Εκεί η πριγκίπισσα πολύ σύντομα ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον βασιλιά.
Όσον αφορά τα αδέλφια, λοιπόν, ανταμείφθηκαν γενναιόδωρα από τον βασιλιά, αλλά επέστρεψαν στη φάρμα τους, καθώς ένιωθαν ότι όλο το χρυσό που είχαν στα ταπεινά τους χωράφια ήταν πραγματικά αρκετό για αυτούς.